έτοιμη να καταρρεύσει λίγο μετά την έξοδό της από το δικαστήριο και την οδυνηρή για εκείνη η κατάθεσή της, η Άβα Γαλανοπούλου με κόπο συγκρατεί τους λυγμούς της. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και στη θεία δίκη. Πιστεύω πολύ, αλλιώς δεν έχω άλλο λόγο να ζω. Πιστεύω στο δίκιο. Γι' αυτό ακολούθησα αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν το όνειρο της ζωής μου να καταλήξω έτσι. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Το χρωστάω και στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου και σε όλους όσους τους έχω διαλύσει, όλους αυτούς και τους φίλους μου που μου στέκονται τόσο πολύ. Εντάξει. Αλλά κυρίως τους γονείς μου, τους διέλυσε. Έχει φτάσει η ώρα που η γνωστή ηθοποιός περίμενε από το 2011, όταν συνήλθε από τη σοβαρή κατάθλιψη και την νευρική ανορεξία και βρήκε το κουράγιο να κάνει μήνυση στον άνθρωπο που αγάπησε. Είναι πολύ υπόδεινο για μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ, αν θυμάστε καλά, δεν έβγαινα να μιλήσω για τα προσωπικά μου και επίσης το έκρυβα πάρα πολύ καιρό. Μίλησα πια το 2015, όταν τα δημοσιεύματα οργίαζαν και μιλάγανε για νευρική ανορεξία και τα πρωτοσέλιδα. Είχα βαρεθεί να βλέπω στην Εσπρέσο και οπουδήποτε. Ωραία, ότι μπαίνω, βγαίνω στα νοσοκομεία.